Καλησπέρα σας εδώ από το ΣΕΦ, από το προπονητήριο 6. Έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Pink Flamingos και τους Lobsters Pink Flamingos. Εγώ έχω μόνο ωραίες και όμορφες αναμνήσεις από αυτή την ομάδα. Είμαι αντίπαλος πολλά χρόνια. Αισθανόμαι σε Gladiator, στον Air Condition. Ωραία χρόνια, πολύ ωραία. Εδώ ο Ζαχαρόπουλος θα την δώσει, αλλά θα την χάσει. Το μηδένο Σαμπαλί. Ο Ζαχαρόπουλος, ο Φεστάιν, ο Φορές, ο Λαμπρινός και με το 10 ο Ματζουρίδης. Βλέπεις περνάει με τα αριστερό αρχοντικό καλάθι από τον 1 εκ των 2 καραφλών τύπων στο Ρος και τον Λόφτες. Ο άλλος είναι κουτάρας του Σαλονίκη, είναι στο βαρύ πυροβολικό των φιλοξενούμενων. Σαλονικίδης, Γλένης, Χατζίδης, ο Μπάρλας και ο πάνω από τον μέτρ του είδους. Από τον Λαδά, θα πασάρει στο Γλένι αυτός, θα κοπάρει. Καλό. Λαμπρινός, ένας άρτιος οργανωτής του το ρόστερ των Pink Flamingos. Θα βλέπει και το περιοριστικό, θα το πηγαίνει. Ο Χρήστος Σαλονικίδης έχει αναλάβει τα κομμάτια. Με Lobsters θα σουτάρει ο Χρήστος, θα το χάσει, θα δίνει στο rebound. Πάει μέχρι μέσα, Λένις, περνάει ξανά. Το έχω συνηθίσει το Γλένι. Πες όλους οι προσπάθειες όμως. Δύο βολές για το Χατζηδί. Προβάδισμα, ακούσε!
πάτη. Σε 4-3 λοιπόν το προβάδισμα το πήγε Φλαμίγκος. Βαδάσα την πάλι. Είναι με τον Σαμπαλή. Παίρνει ο Φώτης, τον κάνει, λοιπόν, τον κατεβαίνει. Πάει μέχρι μέσα, δεν πάει μέχρι μέσα, το χάνει. Κουρίδης το κάνει, λοιπόν, το χάνει. Σαλονικίδης πρώτο σήμερα για τον Χρήστο, 4-6 στα Λόξτερς. Καμπρινός. Βάλα στον Τσαμπαλή, το χάνει. Καλονικίδη σταματάει, το παίρνει, το χάνει, rebound από το Ματζουρίδη, ωραίο ρυθμό έχει. Λαχαρόπουλο, φτάζει, 7-6. Ματζουρίδη μειώνει ξανά στο πόδι. Κάνει η Λαβάς. Πασάρει στη Σαλονική δικά του. Μου λέει ότι θα το πάρει. Πάνε. Σαλονικίδης
4-10 το σκορ, με τους Φλαμίγκος να είναι πολύ καλύτεροι στο τελευταίο διάστημα. Ζαχαρόπουλος με τη Θεσσαλονικίδη, πασάρι, τσαμπαλής μέχρι μέσα. Μπάλας πολεμάει, μάχες εκεί. Άφηγε προσπάθεια, γλένει στο rebound. Σαλονικίδη σταματάει, εκτελεί και το βάζει, κάνει το σκορ 16-13. Το πολύ μακριά. Αφήστε τα πράγματα. Με το Ζαχαρόπουλο να εκτελεί στη λήξη. 19-13. Επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφουμε. Καραμίσος. Λαμπρινός. Αφήστε. Thank you.
Κακό φάουλ κατοχή για τους Lobsters, το σκόρ είναι 21-18. Από στο Λάκος το πένα την κορυφή το χάνει, αρχίζει σε εκεί ψηλά το ριμπάου Παλάς το βάζει. Κύριε Μπάντο, 13 τον κουμπί.
Μάρλα πλαγιάζει. Θέλει να παίξει ένα πικ με το Λαδά. Εκτελεί. Κακό. Rebound από το Χατζίδη. Καλά. Μπαίνει στη πυροβολία. Τα 45 μήνες το κάνει. Πατάει ο Μαντζουρίνης. Το Λάκος, λάθος. Ρόπουλος, ωραία πάσα, παπα, το χάσε ο Μαντζουρίνης, καλό. Καραμίτσος στον Ζαχαρόπουλο. Καραμίτσος προλαβαίνει. Τελικά θα σας πω το σκορ το σωστό. Μία βολή. Με τον Αντώνη σπίτι είμαστε. Ο Γιουρίδης στη γωνία περιμένει και εκτελεί, αλλά το... Μπάρλας. Εξαιρετικός ο Μπάρλας. 24 29 από τους αστακούς. Μπαίνει και ο Σαλονικίδης για τις τελευταίες επιθέσεις του χρόνου. Καταπληκτική πάσα, το τελειώνει, ωραίο ο Τσαμπαλής, ένα post-post.
Ζαμπαλέκη δεν λες. Δεν κάνω λάθος και δύο βολές για το Ματζιούρι.
Είτε ελάτε, ελάτε, το ξέρουμε. 28-35. Λαβάστο έχει, το βάζει. Πήγε στα σίγουρα ο Σαλονικίδης, έδωσε το φως στο Λαβά. Παρά τη μικρή παιδική συγκομιδή, σήμερα υπενθυμίζει ότι το έχει για τα 5 μέτρα. Άλλη μία παλαφάρα. Χατζίδης περνάει από κάτω και το τελειώνει ωραία. Κάνει κάτι διαφορετικά ο Σαμπαλής, το παίρνει, κάνει rebound το Χατζίδη, ο οποίος δίνει σταθερότητα όσον αφορά το τομέα του rebound στους Λόγκστερ. Επιθετικό φάνο τον Μπορεί. Ο Χαρόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει με το κουμπί και το κάνει μπάλα. Καλονικίδη στον Αποστολάκο. Οι φιλοξενούμενοι δίνουν την μπάλα στο πόδι. Μαλάς Κομμονή Καλονικίδης με το ένα πόδι. Μάκες εκεί Χατζίδης. Κάστη rebound. Ωραίες μάκες μπασκετικές καθαρές. Ναρόπουλος Λάκος το σκέφτεται, το ζυγίζει, το βάζει. 33-42, αέρα σε 9 πόντων για τους Λόμπστερ. Ζαχαρόπουλος είναι δεινός. Ωραία, εκτελεί χωρίς να το σκεφτεί. 36-42 και σκεφτείτε το παιδί είναι μετά από ό,τι αυτό. Στο Λάκος. Πατάει καλά, αλλά το κάνει. Κατοχή μετά τους Φλαμίνγκος. Σαχαρόπουλος το βάζει.
Καλογύρη, πατάει από τα 5 και το βάζει. Πολύ ωραία, με σύνεση, με υπομονή. Η Φλαμίνο δεν επηρεάζεται το μείον 9, κάνει ένα γρήγορο 7-0 και επιστρέφει στο παιχνίδι. Δεν διστάζει, το χάνει, ριμπάουντ από τον Σαλονικίδη. Και μπήκε αυτό στην θέση του οργανωτή τώρα των Πιν Φλαμίγκο και πίνει
πίσω με μείον 3-40, 4-40. Το 16 το επιμέρου σκορ του Ουτρίκου. 10 λεπτού. Αυτό που παρατηρώ στους Lobsters είναι ότι έχει αλλάξει διάθεση του άμυνα πάρα πολύ. Κάθε φάση βλέπω 2-3 αντιπλέξεις από τα οποία υπέρχουν με τα χέρια. Προλαβαίνει, το κάνει ο Χατζίδης, η μπάλα πάει εκεί, του ανήκει στα χέρια του. Κανονικίδη πάει μέχρι μέσα, το κάνει, rebound από τον Λαβά. Κοιτάει ο Βλέμις, το κάνει. Βάρλας, μίσο στο Μαυρίδη, περνάει. Υπάρχει φάουλ, διακρίνει την μπάλα. Καραμίτσος. Ναι, ο Ζαχαρόπουλος, γιατί να μην το βάλει. Εξαιρετικός Σαλονικίδης με ένα βηματάκι πίσω. Πολύ νοβίσκι. Χρήστο, ε! Έχει πολύ νοβίσκι αγόρι. Καταπληκτική φάση από την αρχισκόρερ των Λόφτερ. 49-51. Μαντζουρίδης δεν απαντάει. Θα πει και Πόπολα, θα πάει μέχρι μέσα. Σαλονικίδη με 9 στο ρολόι. Απέναντι είναι ο Γλένης, θα το φυσάρει, θα προσθέτει παρά λίγο να μπει. Κατοχή για την Φλαμμένο. Πολύ ωραία και υποτικά ο διευθυντής άλλος το στρίγμα. 49-51. Φώτη! Φώτη! Να ο Φορές! Κι άλλο το κάνει. Καραμίτσος. Ψάχνει Ζαχαρόπουλος. Το παίρνει, το βάζει. 51-54. Θα το πω και ως ανάσα. Καλώς φάνηκε και να κολλάνε λίγο το παίρνει. Δεν πίστασε ο Κορίς το πάσο.
δίκια με τα παιδιά. Ακόμα. Ζήτης. Ποιος έβαλε. Εδώ στο σεφ 51-54 οι Lobsters Σαλονικίδης από μακριά 55-60 από το Σαλονικίδη, πάει τη διαφορά στους 5.
Παπαδόπουλος με υπομονή, η μπάλα στο πόσο τον ανακουρίζει. Φάουλ και δύο μπάλες. Τώρα δεν κοίταζα το ρολόι. Sorry. Τζουρίδης βάζει την πρώτη, μειώνει στους τέσσερις. Μαρισάρα. Πάλι Ζαχαρόπουλου που πίεσε. Τζουρίδης, Airborne, Λάστιχνη, αφήνει στο Λαβά μέχρι μέσα, το κάνει, παίρνει το ριμπάλα, το Λαβά, το πασάρι στο Μαριά. Θαλονική, μυστική μπάλα. Λάς το παίρνει, το βάζει. 97-62 από τον έξω πάκτο. Τους Λόγστερ στον Λαβά. Μαδικό για Λόβστερ, σωστό το φάουλ του Μπαρλά. Λαμπρινός, το χάνει. Και με προσπάθεια στον Ρουκίδη στον Μπάουλ. Και θα κάνει το φάουλ εδώ, ήρθει. Περνάει ο Χρήστος. Κρατάει με 10 δευτερόλεπτα σαν Ρουκίδης. Νομίζω τώρα δεν χρειάζεται να φάσεις τα λεφτά στα 6 δευτερόλεπτα. Δύσκολο να αλλάξει κάτι, ειδικά αν βάλει μία στις δύο γονείς. Ζαχαρόπουλος θα το πάρει, θα το χάσει, τέλος κάπου εδώ.
Σαλονικίδης δεν θα κάνει επίθεση, θέλει απλά να περάσει. Νίκη για τους Λόβστες με 57-64. Τελικό σκορ, καλό σας βραδάκι.